Υπό το βάρος σφοδρών αντιδράσεων από τους συγγενείς τους, προφυλακίστηκαν 3 από τα 4 μέλη της οικογενειακής συμμορίας από το Ηράκλειο που διακινούσε φορτία κοκαίνης. Μετά από πολύωρη διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή στο γιο και αρχηγό της συμμορίας, την αδελφή και το γαμπρό του, ενώ η 60χρονη μητέρα τους αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αυτή, όπως γνωρίζετε, είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση όσον αφορά την εμπλοκή των προσώπων της οικογένειας αυτής. Θα ξεκαθαριστεί στην πορεία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν από το δικαστήριο τον πατέρα της οικογένειας που ξέσπασε κατά εισαγγελέα και ανακριτή. Εδώ και μήνες οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να εγκλωβίσουν το 43χρονο, γνωρίζοντας ότι μεθοδικά και αθόρυβα εξελισσόταν σε ντόπιο βαρόνο. Οι εκπλήξεις άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψή τους. Σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι της 60χρονης μητέρας είχε βρεθεί μεγαλύτερη ποσότητα της κοκαίνης σε μορφή βράχου και με γνωστό σύμβολο αποτυπωμένο. Γεγονός που προδίδει την προέλευση της ναρκωτικής ουσίας, με αστυνομικές πηγές να αναφέρονται στην Κολομβία και ανοιχτό το ενδεχόμενο απευθείας εισαγωγής των ναρκωτικών στην Κρήτη. Αυτό το οποίο έγινε σαφές είναι ότι 2 εκ των κατηγορουμένων γνώριζαν την ύπαρξη της ναρκωτικής ουσίας και οι 2 άλλες γυναίκες το αγνοούσαν. Παρά τα αυτά, ο κύριος Αγγελέας, ο ανακριτής, έκρινε ότι η μία εξ αυτών πρέπει επίσης να κρατηθεί προσωρινά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς, στην πορεία της ανάκρισης θα ξεκαθαρίσει και στο δικαστήριο θα αποδοθεί στον καθένα η ευθύνη που έχει. Παρά το γεγονός ότι στις απολογίες τους οι 2 άνδρες πήραν πάνω τους όλο το βάρος της ευθύνης, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να προφυλακιστεί και η 45χρονη, η οποία επιχείρησε να φυγαδεύσει τα ναρκωτικά που είχε στο σπίτι της. Προσπάθησε μάλιστα να διασπάσει τον κλείο των αστυνομικών, έχοντας στυλίξει σε πάπλωμα 380 γραμμάρια κοκαίνης μαζί με ζυγαριά. Συνολικά στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 1 κιλό και 254 γραμμάρια κοκαίνης, 2 ζυγαριές ακριβίας και 2.110 ευρώ.